Πού πάμε τώρα. Πάμε. Να καλημερίσουμε τον κύριο Χάρη Δασκαλάκη, τον εκτελεστικό διευθυντή του BCA College, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας, στην παρέα μας. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Καλημέρα, να είστε καλά. Τώρα, πάμε λίγο γιατί απευθείας στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που έχετε στο κολέγιο. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που ενδιαφέρει. BCA. Το BCA είναι ένα κολέγιο, ένα πολύ εξειδικευμένο κολέγιο διοίκησης επιχειρήσεων το 1970 και αυτή είναι μια περίοδος τώρα που πολλοί αναζητούν τι μεταπτυχιακό θα ακολουθήσουν. Πολλοί σκέφτονται μάλιστα να κάνουν κάποια στροφή στην καριέρα τους, γιατί αυτό είναι πολύ λογικό και νομίζω στη ζωή μας ίσως να αλλάξουν και 2-3 φορές καριέρα. Οπότε είναι μια τέτοια περίοδος αυτή. Και εμείς, σαν κολέγιο, εμείς προτείνουμε πάντοτε τις ειδικότητες που θεωρούμε ότι έχουν πολύ μεγάλη απήχηση και εργασία. Και πάντοτε θα έχουν στην Ελλάδα, όπως είναι η ναυτιλία, έτσι το BCA είναι το παλαιότερο κολέγιο ναυτιλιακών σπουδών εν Ελλάδη, ο τουρισμός, το ξενοδοχειακό management και η γενική διοίκηση επιχειρήσεων που έχει διάφορα παρακλάδια, ξέρετε, χρηματοοικονομικά, digital marketing και τέτοιες ειδικότητες. Θέλω να αλλάξω, εγώ έχω σπουδάσει νομικά και αποφάσισα ότι θέλω να κάνω μια στροφή, να πάω προς την ναυτιλία ή προς τον τουρισμό, κάπου αλλού. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το μεταπτυχιακό του BCA για να κάνω το βήμα? Μπορείτε και κοιτάξτε, υπάρχουν δύο διαφορετικά προγράμματα. Υπάρχει μια κατηγορία πολλών ανθρώπων και θα ξέρετε και εσείς πολλούς συναδέλφους σας, οι οποίοι άφησαν στη μέση ένα πρώτο πτυχίο και μπήκαν κατευθείαν στη δουλειά. Είναι εμπειρικοί, δεν έχουν τελειώσει ένα πρώτο πτυχίο, αλλά έχουν τρομερή επαγγελματική εμπειρία. Και αυτοί οι άνθρωποι πλέον μπορούν να παρακολουθήσουν ένα τίτλο που έχουμε εμείς στο BCA που λέγεται Top Up Degree, το οποίο οδηγεί μέσα σε ένα χρόνο σε πτυχίο Bachelor's και από εκεί και πέρα να ακολουθήσουν ένα μεταπτυχιακό. Αλλά στην ερώτηση που μου θέσατε, βεβαίως. Δεν υπάρχει σημασία σε οποιοδήποτε background. Έχουμε και από νηπιαγωγούς μέχρι νομικούς, μέχρι οποιοδήποτε επάγγελμα μπορείτε να σκεφτείτε, οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι η ναυτιλία είναι ένας προσοδοφόρος τομέας και είναι, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια. Πόσο δε μάλλον στη χώρα μας. Τεράστια συμβολή στην οικονομία μας. Οπότε πάρα πολλοί έχουν από όλα τα background και σπουδάζουν ναυτιλιακά στο BCA. Τώρα, κάποιος ο οποίος εργάζεται και δεν έχει το χρόνο να παρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές, τι λύση δίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν το μεταπτυχιακό τους? Βεβαίως, ένα από τα ίσως καλά, ας πούμε, αν μπορεί να πει κανείς καλά θετικά, της πανδημίας που ζούμε, είναι ότι γενικά ο κόσμος κατάλαβε ότι ο χρόνος είναι μια σχετική έννοια και ειδικά οι σπουδές μπορούν και να παρακολουθούνται και μέσω και online. Ναι. Έτσι δεν είναι παράλογο. Αυτό ήταν ένα από τα θετικά, ας πούμε, effects. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς ήμασταν οι πρώτοι που έχουμε δημιουργήσει ένα πλήρες online μεταπτυχιακό στα ναυτιλιακά. Εννοούμε ότι έχουμε φτιάξει δικά μας βίντεο, δικά μας e-books, δικά μας βιβλία. Όλο το content δηλαδή υπάρχει online και οι φοιτητές μπορούν να έρχονται είτε σε εμάς, είτε να το παρακολουθούν από το σπίτι τους, στο χώρο και στο χρόνο τους. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό γιατί πλέον οι ρυθμοί ζωής έχουν αλλάξει. Υπάρχουν υποχρεώσεις οικογενειακές, προσωπικές, επαγγελματικές και χρειάζεται αυτή η ευελιξία στην παρακολούθηση των σπουδών. Αυτό είναι νομίζω σημαντικό. Εμείς το προσφέρουμε λοιπόν αυτό και διαζώσεις στο BCA, αλλά και online. Στην πλατφόρμα μας. Και να κλείσουμε με την ερώτηση, νομίζω, του ενός εκατομμυρίου. Έτσι, το πώς εσείς βοηθάτε τους αποφύτους σας να βρούνε δουλειά μετά. Γίνεται. Κοιτάξτε, ασφαλώς και γίνεται και εμείς κάθε χρόνο επιτυχάμε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά απορρόφησης στην αγορά. Και αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Ένας είναι γιατί είμαστε 50 χρόνια στην αγορά εργασίας, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε παράξει δεκάδες χιλιάδες απόφυτους, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους βρίσκονται σε μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες. Οπότε είναι ευκολότερο να σηκώσουμε το τηλέφωνο στο δικό γραφείο. Και να σηκώσουμε και να βρούμε έναν απόφυτο σε μια εταιρεία και να πούμε σε παρακαλώ δες και τον απόφυτό μας ή την απόφυτό μας, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Ανοίγει πιο εύκολα μια πόρτα διαμέσω ενός κολεγίου με μεγάλη προϊστορία παρά όταν πας κάποιος μόνος του. Οπότε εμείς το επιτυχάνουμε αυτό σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό κάθε χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δασκαλάκη. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα μας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.